Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Και πάλι μαζί, σήμερα, για να αναλύσουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που άπτεται της καθημερινότητάς μας, αλλά και του μέλλοντος μας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν τόσο στην πατρίδα μας, όσο και σε όλο τον κόσμο, οδηγούν την ανθρωπότητα την ανθρωπότητα με άλφα κεφαλαίο καθημερινά σε όλο και πιο μεγάλα αδιέξοδα. Ουσιαστικά έχουμε γυρίσει αιώνες πριν, τουλάχιστον 250 χρόνια πριν, σε κάποιες εποχές όπου το κράτος, η εξουσία Συμπεριφέρετο στους πολίτες και μιλώ σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι παγκόσμιο το θέμα. Συμπεριφέρετο στους πολίτες με μία απίστευτη σκληρότητα. Δεν έδινε εγγυήσει για την καθημερινότητά τους, δεν έδινε λύσεις τα προβλήματά τους. Τους οδηγούσε στην αφιλιότητα ξεπερνούσε τους νόμους, ξεπερνούσε αυτό που θα ονομάσουμε στη συνέχεια σύμβαση μεταξύ ανθρώπου και εξουσίας και όπως είπαμε οδηγούσε την ανθρωπότητα σε τεράστια αδιέξοδα. Είναι αυτό που συμβαίνει κατεξοχήν, ομιλώντας περί της Ευρώπης και σήμερα έχει απλωθεί στο σύγχρονο κόσμο, είναι αυτή η εποχή πριν τον διαφωτισμό και ο διαφωτισμός είναι ακριβώς αυτό το κίνημα που δημιουργείται για να δώσει λύσεις σε αυτά τα διέξοδα. Βέβαια, η ιστορία του διαφωτισμού και η σύγχρονη έκδοσή του, και μιλάμε για τον Τζον Λοκ, μιλάμε για τον Ρουσό, ε, μιλάμε για αυτά τα κινήματα, η σύγχρονη εκδοχή του πάει πολύ πιο πίσω. Δηλαδή, η έννοια του διαφωτισμού και η έννοια του καλούμενου κοινωνικού συμβολέου. Είναι αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο περί του οποίου μάθαμε στο σχολείο, μετά στα πανεπιστήμια, το ακούμε, ακούμε να γίνεται λόγος από πολλούς ανθρώπους <σκυρίζει> για αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά λίγο ξέρουμε τι είναι πραγματικά το κοινωνικό συμβόλαιο. Και όχι μόνο λίγο ξέρουμε, αλλά οι νέες γενιές κυρίως το αγνοούν και οι νέες γενιές θεωρούν ότι αυτό που βιώνουν σήμερα οι νέοι άνθρωποι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι να σε μέσα στο σπίτι σου γιατί απειλείσαι από τον κίνδυνο ε, κάποιας ε, ασθένειας μορισματικής οι νέοι άνθρωποι έχουν μάθει ότι α, τα επιδόματα, ας πούμε, είναι ένα καθεστώς και ούτε καν φαντάζονται πώς ήταν ο κόσμος πριν από αυτό που έχει επιβληθεί παγκοσμίω. Θα δείτε πώς θα συνδεθούν τώρα τα πράγματα στη συνέχεια. Και σας είπα η ιστορία πάει πολύ πίσω. Πάει σε μια εποχή όπου τα ανάκτορα και μιλάμε για τη δεύτερη χιλιετία τον κανούμενο μηνοϊκό πολιτισμό, τη δεύτερη χιλιετία Χριστού και τώρα θα καταλάβετε γιατί είναι τόσο σημαντική η γνώση της ιστορίας και η εφαρμογή της ιστορίας, όπου εκείνη την εποχή ο Μήνοας ήταν ο υπεύθυνο και θα δείτε πως δεν είναι αυτό με το κοινωνικό συμβόλαιο του Ρουσό, του Λόκ, με το Χόμπς και με τους υπολείπους. Ο Μίνωας λοιπόν ήταν ο επί της γης βασιλεύς ενέωρος εκπρόσωπος της θεία εξουσίας και εγγυητή της ευημερία του λαού. Κάθε νέα χρόνια, γι' αυτό λέμε βασιλεύς ενέωρος, ανέβαινε στο ιερό όρος τον Γιούχτα που βρίσκεται έξω από το Ηράκλειο για να πάρει από τη θεία εξουσία τις εντολές, οι οποίες εντολές γραμμένες όπως μας λέει η παράδοση τις κατέβαζε πάνω σε πέτρες κάτι σας θυμίζει γιατί όλα είναι αντιγραφή ούτω ώστε με αυτές τις εντολές ο Μίνωας να εξασφαλίσει την ευημερία του λαού του άρα και μην πείτε, μην βιαστείτε, πείτε αυτά είναι μυθολογίες, είναι είναι πραγματικότητα. Γιατί αυτό το βρήκαμε και στα ανάχτορα τα μινοϊκά, τα οποία ήταν ατύχιστα. Δεν υπήρχε λόγο, δεν φοβόντουσαν καμία επανάσταση του λαού. Γιατί ο λαό ήταν ένα με την εξουσία. Έτσι λοιπόν τα ανάχτορα και το αναχτορικό σύστημα, κάτι που εν συνεχεία έγινε και με τον μη πολιτισμό με τον άνακτα τον Μικινέο και τα ανάχθορα, ο Μίνωας και τα Μινωικά ανάχθορα, λειτουργούσαν <coughs> υπέρ του συνόλου των πολιτών, εξασφαλίζοντας την ευημερία του. Δεν θα σας κάνω τώρα ανάλυση, απλά πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία της Γόρτινας, που βρέθηκε εντυχισμένη στο οδείον της Γόρτινας, της Ρωμαϊκής Γόρτινας, που ήταν η έδρα της ρωμαϊκής εποχής της κυριαρχίας των Ρωμαίων στο νησί, ε, ο κώδικας της Γόρτινας, που είναι αρχαιότατος, χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το ρωμαϊκό δίκαιο. Το δίκαιο, το καλούμενο ρωμαϊκό δίκαιο, βασίζεται στον κώδικα, στη 12η επιγραφή της Γόρτινας, όπου εκεί υπήρχαν απίστευτες νομοθεσίες υπέρ του λαού ακόμα και υπέρ των δούλων. Αυτά κάνει η γνώση της ιστορίας που δεν θέλουν οι νέοι άνθρωποι να μάθουν. Και με βάση αυτό τον κώδικα της Γόρτινας που τον πήραν οι Ρωμαίοι γιατί ήταν η πρωτεύουσα της Κρήτης και επαναλαμβάνω επί Ρωμαϊκής εποχής δημιουργήθηκε το μεταγενέστερο Ρωμαϊκό δικαίο που ισχύει και μέχρι σήμερα και είναι η βάση των περισσότερων ευρωπαϊκών δικαίων. Φεύγοντας τώρα, θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες για το νοϊκό και μικυναϊκό σύστημα εξουσίας που είχε άμεση σχέση επαναλαμβάνω με τους πολίτες οι οποίοι ήταν ενεργά στελέχη μιας αυτοκρατορίας η οποία ευημερούσε τόσο της Μινοϊκής όσο και της Μικυναϊκής. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Η ανάλυση περαιτέρω. Γνωρίζουμε λοιπόν για αυτή την επιμερία, γνωρίζουμε για την ισορροπία μεταξύ εξουσίας και λαού. Γι' αυτό άλλωστε και δεν είχαμε και καμία επανάσταση. Δεν έχει καταγραφεί επί Μινοϊκής εποχής ε, ούτε επί Μηκυναϊκής μόνο στο τέλος έχουμε με αναταραχές που γίνονται για ενδο αριστοκρατικούς λόγους με χρησιμοποίηση των δωριέων που οι δωρείες δεν κατέβηκαν ποτέ, ήταν εκεί, άλλο θέμα και αυτό. Περνάνε τα χρόνια λοιπόν και έχουμε τις ελληνικές πόλεις κράτη, τις οποίες ελληνικές πόλεις κράτη που ήταν αυτάρκης και αυτόνομες θα τι δούμε στον Ζαν Ζακ Ρουσό στο κοινωνικό του συμβόλαιο όπου επικαλείται ακριβώς αυτές τις πόλεις κράτη οι οποίες πόλεις κράτη έχουν αναβιώσει προηγουμένως στις Ιταλικές πόλεις κράτη κυρίως ε, στην περιοχή της κεντρικής Ιταλίας σε Τοσκάνη, Μάρκε αυτές τις περιοχές κυρίως εκεί που έχει γράψει και ο Κορνήλιος Καστοριάδης ένα εκπληκτικό βιβλίο για αυτές τις πόλεις κράτη και τις σχέσεις τους με την αρχαία Ελλάδα όπου πάλι οι πολίτες είναι οργανικά στελέχη του κράτους οι πόλεις είναι οι πολίτες. Δεν είναι τα χτίρια οι πολίτες, δεν είναι οι υπηρεσίες, δεν είναι η εξουσία οι πολίτες. Γι' αυτό το λόγο και όταν έχουμε μία ε, εξουσία η οποία αντιτίθεται στο συμφέρον των πολιτών, έχουμε ανατροπές των καθεστώτων εκείνων. Είτε αυτό συμβαίνει σε δημοκρατίες είτε σε αριστοκρατίες έχουμε αυτή την ανατροπή. Ε, βεβαίως στις ολιγαρχίες όπου ουσιαστικά οι σύγχρονες κοινωνίες που εμείς ζούμε είναι ολιγαρχικές κοινωνίες αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και όταν γίνεται ανατροπή γίνεται ανατροπή δυστυχώς ε, με τη βία. Πράγμα το οποίο είναι ε, κάτι το οποίο απευχόμαστε και ούτε υιοθετούμε ούτε σε καμία περίπτωση παρόλο που αναφέρεται στο κοινωνικό συμβόλαιο εμείς δεν υιοθετούμε. Προσέξτε τώρα. Άρα, κάνουμε όλη αυτή, μπορεί να σας φαίνεται ίσως περιττό, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σήμερα άμα δεν πάμε σιγά σιγά. Γι' αυτό το λόγο και έχω το μινοϊκό πέλεκι εδώ, το λάβρι, ο διπλούς μηνοϊκός πέλεκης που έχει πάρα πάρα πολλές ερμηνείες. Και ο του. Είναι σύμβολο και κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψουμε στα σύμβολα μας. Ακόμα και αυτά που μας πήραν. Αυτά, ακόμα και αυτά που παραχάραξαν. Έτσι λοιπόν από τις πόλεις κράτη της αρχαίας Ελλάδος περνώντας από το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είναι οι πολίτες του, οι πολίτες της αυτοκρατορίας να ευημερούν παρέχοντάς τους ανέσεις, γι' αυτό σας είπα πριν μια πολιτεία αρχαία ελληνική χτίζεται με βάση τους πολίτες και τις ανάγκες τους και τους παρέχει δωρεάν δωρεάν. Όλα εκείνα τα στοιχεία μέσα στα οποία οι πολίτες μπορεί να είναι δημιουργικοί και να ευημερούν. Διότι η ευημερία των πολιτών είναι η ευημερία του κράτους. Αντιθέτως όταν ένα κράτος εκμεταλλεύεται τους πολίτες του και οι πολίτες δυστυχούν και το κράτος δεν είναι κράτος, δεν έχει δύναμη δηλαδή για να προχωρήσει. Γι' αυτό το λόγο και σε μία φοβερή τραγωδία του Εσχύλου τον Προμηθέα Δεσμότη αυτοί που τον Προμηθέα καθυλώνουν, δένουν είναι το κράτος και η βία. Κοιτάξτε θα δείτε πως όλα συνδέονται με έναν περίεργο τρόπο, μαγικό θα έλεγα, όπου το κράτος και η βία σέρνουν τον πρόμηθεα τον ελεύθερο άνθρωπο, τον Θεό άνθρωπο, ο οποίος ενανθρωπίσει υπέρ των ανθρώπων, πάλι κάτι σας θυμίζει αυτό, του έδωσε το δώρο του πυρός, που και αυτό έχει πάρα πολλές άλλες ερμηνείες, και γι' αυτό το λόγο καθυλώθη, ακινητοποιήθηκε στον Κάφκασο από το κράτος και τη βία. Κατ' εντολή ένας άλλου διός, ενός τιτανικού διός που υπάρχει μέσα μας, δεν θα κάνω περαιτέρω ανάλυση τώρα, και έτσι ο Προμηθεύς καθυλώνεται από ένα ισχυρό κράτος, ολιγαρχικό ας μου επιτραπεί, και μία βία που η ολιγαρχική εξουσία χρησιμοποιεί με διάφορους τρόπους. Η βάρος του ανθρώπου, ο οποίος δεν επωφελείται. Μετά το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο πέτυχε, ας μου επιτραπεί να σας πω, διότι πέτυχε το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δημιούργησε ευημερεύουσες, ευημερούσες με συγχωρείτε, πολιτείες σε όλη την επικράτειά του, και υπάρχουν και στα έργα του οι αναφορές στο ποιο είναι πραγματικά το όραμα του Αλεξάνδρου, ακόμα και μέσα από τις συγκρούσεις των διαδόχων και των επιγόνων, μας οδηγεί σε μία Ρώμη πολύ ισχυρή και διάδοχο των οραμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του ελληνικού κόσμου. Όπου πάλι μία πόλη δημιουργείται με πολλές ανέσεις για τους πολίτες και οι πολίτες είναι ένα με το κράτος. Ε, οι υπεραπλουστευμένες ε, λογικές, ε, ερμηνείες γρήγορες πάνω στο φαινόμενο Ρώμη δεν μπορούν να γίνουν αποδεχές από κάθε υγιή μελετητή του μεγαλείου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και το ότι υιοθετεί πλήστα όσα στοιχεία <coughs> του ελληνικού κόσμου που μας οδηγεί σε μια δυναστεία Ρωμαίων αυτοκρατόρων, φιλελλήνων που δεν ήταν μόνο αυτά και οι προηγούμενοι και αυτών που εφήρμοσαν τις ελληνικές αξίες του ελεύθερου ανθρώπου και του ανθρώπου ο οποίος ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον για να μπορέσει να μεγαλουργήσει και ότι το σύνολο των πολιτών είναι το σύνολο του κράτους. Άρα το έθνος ταυτίζεται με το κράτος. Κάτι που δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι πολίτες, σε εισαγωγικά το πολίτες, στον καλούμενο πολιτισμένο πάλι σε εισαγωγικά κόσμο, δεν μπορούν να το ισχυριστούν. όπου πλέον εταιρείε και ολιγαρχικά συμφέροντα είναι αυτά που δρούν. Και συμμαχίε ει βάρο των πολιτών καθημερινά γίνονται παγκοσμίω όλο και πιο εμφανεί. Στη Ρώμη λοιπόν, στην πολύ μεγάλη Ρώμη, που μελετήστε το για να κατανοήσετε τι σας λέω, ακόμα και όσοι έχετε αντιρρήσεις και τις έχετε τις αντιρρήσεις βάσει του υπερεπλαστωμένου μοντέλου μιας χιδέας Ρώμης που παρουσιάζεται τα ύστερα χρόνια της παρακμής τα χρόνια του Κόμοδου τα χρόνια της δυναστείας των Σεβίρων και ουχή πριν, λέγοντας για αυτή τη Ρώμη, η οποία είναι ουσιαστικά η Ρώμη των μεταγενεστέρων χριστιανικών χρόνων, η Ρώμη του Θεοδοσίου, η Ρώμη του Ιουστινιανού, γιατί Ρώμη είναι αυτή, είναι η μεταφορά της πρωτεβούσης και το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, έχει αρχίσει η παρακμή πιο πριν βεβαίως, όταν χάθηκε η ιδέα της ελευθερίας και η ιδέα του πολίτη και των δικαιωμάτων του, ακόμα και ο Νέρον, για παράδειγμα, τον οποίο κατηγορείται οι περισσότεροι και δεν γνωρίζετε την ιστορία του, όταν η Ρώμη κάηκε, δεν ήταν στη Ρώμη. Ήταν απλά στην Αθήνα. Ήταν στην Ελλάδα, με συγχωρείτε. Για τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου. Αλλά ανιστόρητη και σκόπιμα ανιστόρητη δημιουργούν λάθος εντυπώσεις. Και ο Νέρον όταν μαθαίνει ότι καίγεται η Ρώμη φεύγει γρήγορα προς τα πίσω με ολιγάριχμη συνοδεία για να φτάσει επί στη Ρώμη βλέπει το έγκλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί και τι κάνει. Ανοίγει την τόμου σαούρεα αυτό είναι μάθημα που διδάχθηκα στην, στο Πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 80 ακόμα από τον καθηγητή μου τον Φιλίπ, Φιλίππο Κοαρέλη έναν από τους κορυφαίους, ίσως ο κορυφαίος παγκοσμίω πάνω στην τοπογραφία Αντίκα τη Ρώμα, της Ρώμης το διδάχθηκα στην Ιταλία λοιπόν όταν άκουσα από τα χείλη του αυτά που σας λέω τώρα και έμεινα έκπληκτος σε αυτή την νεανική ηλικία και είπα τι παραμύθια μας θα ήσουν. Και τι κάνει ο νερό. Ανοίγει την ντόμου σαούρεα, δηλαδή ας το πούμε έτσι το χρυσό σπίτι, τη χρυσή οικία που ήταν τα καλοκαιρινά ανάχτορα, τεράστια έκταση για να μπει μέσα ο λαός της Ρώμης και να ζήσει εκεί. Πείτε μου ποιο σύγχρονος κυβερνήτης θα τολμούσε να ανοίξει το προεδρικό ή άλλο μέγαρο για να μείνει ο λαός. Γιατί τι ψέματα μαθαίνετε. Τι ψέματα μαθαίνουν τον κόσμο. Γιατί έχουν σκοπό για αυτό. Γιατί ο Νέρον έπρεπε να φανεί επειδή ήταν φιλέλληνας και επειδή λάτρευε την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό όπως και πλήστοι άλλοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες οι οποίοι εμειούντος τα μυστήριά μας ερχόντουσαν ως ταπεινοί πηγαίνετε στο μουσείο της Ελευσίνας και θα δείτε τον Ρωμαίο αυτοκράτορα ανάμεσα στον κόσμο με σκεπασμένο το κεφάλι ως έναν απλό μύστη που πάει να μοιηθεί ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο κοσμοκράτορας πάει να μοιηθεί στα Ιερά Μυστήρια. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα και σας δημιουργούν τελείως λάθος εντυπώσεις. Γιατί θα δείτε πως φτάνουμε εδώ στο σήμερα τώρα. Σα λέω ειλικρινά δεν ήθελα να την πάω έτσι σήμερα αυτή την εκπομπή, αλλά μου βγήκε. Άλλα ήθελα να σας πω. Ήθελα να πω κατευθείαν στο θέμα. Και έτσι, φίλες μου και φίλοι μου, έρχεται ο μιλάμε για την Ευρώπη πάλι, έρχεται ο χριστιανικός κόσμος και εν συνεχεία ο μεσεωνικός που υπάρχει και μαύρα και άσπρα, σίγουρα στοιχεία και θετικά και αρνητικά πάντοτε, έτσι είναι η ιστορία, αλλά από εκεί βγαίνει η Ιερά Εξέταση, βγαίνει ένα σκληρό δόγμα και βγαίνει μια αυταρχική εξουσία εις βάρος των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οπου κάστες, πλέον, όχι πως δεν υπήρχε και παλαιότερα, πισήχεω τα πράγματα, δεν σας εξοραίζω. Υπήρχαν σκληρές καταστάσεις και στην αρχαιότητα. Αλλά τώρα ο άνθρωπος δεν έχει επιλογή. Δεν έχει επιλογή. Ακόμα και όταν μία γυναίκα υπανδρέμπετο θα έπρεπε να περάσει την πρώτη νύχτα της με τον τοπικό γεωχτήμονα Φεουδάρχη. Ήταν νόμος, νόμος, προσέξτε, αν ο άντρας αρνείτο να υπακούσει θανατώνετο, θα γιατί ήταν νόμος. Άρα, που θέλω να καταλήξω. Οι νόμοι οι οποίοι δημιουργούνται, ναι, δεν ήταν νόμιμοι γιατί ήταν από την εξουσία βγαλμένοι, αλλά δεν ήταν νόμιμοι ουσιαστικά. Γιατί έσπαγαν την αρμονία που προηγουμένως υπήρχε <coughs> με τα όποια ελαττώματα, με συγχωρείτε, <coughs> γιατί σαφώς υπήρχαν και ελαττώματα και στην αρχαιότητα, δεν εξοραίζουμε τίποτα, αλλά είχε την επιλογή, είχε την επιλογή να ανατρέψει ένα ολιγαρχικό καθεστώς και να πά σε μια καλύτερη συμβίωση. Και βέβαια, κάτι που ξέχασα να σας πω πάρα πολύ σημαντικό, Εκτός από την πολιτεία του Πλάτωνος, εκτός από τη Μινωϊκή πολιτεία, από τη Μυκηναϊκή πολιτεία, τι αυτοκρατορίες αυτές, την αυτοκρατορία του Μεγίστου Αλεξάνδρου, δημιουργήθηκε και ένα κίνημα, και εδώ είναι το πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το κίνημα του στοικισμού που ιδρύεται, μπορούμε να πούμε, άσχετα με οι ρίζες του είναι πολύ παλαιότερες, ιδρύεται σαν ε, φιλοσοφία στοϊκή τον 3ο αιώνα π.Χ. Και ιδρύεται από τον Ζήνονα τον Κιτιαία, ε, ο οποίος βάζει σύστημα το οποίο, το πούμε έτσι, ε, τις βάσεις του στοικισμού. Μέσα από το στοικισμό, μάλλον ο πιο γνωστός εκπρόσωπος του στοικισμού δεν ήταν Έλληνας. Ήταν Ρωμαίος. Και ήταν ο Μάρκος Αυρίλιος, Μάρκο Αυρελίο, Ο αυτοκράτορας της Ρώμης. Ο φιλόσοφος αυτοκράτορ. Ο οποίος έγραψε και μία πληθώρα από έργα από τα οποία το κυριότερο, το πιο σημαντικό είναι τα σε και ποια είναι η σημαντική λεπτομέρεια. Τα έργα αυτά δεν τα έγραψε στα λατινικά. Σε τι γλώσσα λέτε τα έγραψε. Στα ελληνικά. Γιατί σκεφτόταν και εκφραζόταν ελληνικά. Και ήταν ο αυτοκράτορ της Ρώμης. Ήταν ο κυρίαρχος της οικουμένης. Και τι έλεγε. Είμαι ένας απλός άνθρωπος και το κίνημα του στοικισμού είναι ουσιαστικά το τελευταίο σκαλοπάτι στο σύγχρονο κόσμο πριν το κίνημα του διαφωτισμού που θα δούμε πως επηρέασε τον τότε άνθρωπο και γιατί σας είπα στην αρχή ότι είμαστε τουλάχιστον 250 χρόνια πίσω σαν ανθρωπότητα θα δούμε πώς επηρέασε αυτό το κίνημα του στοικισμού τον διαφωτισμό. Γιατί εκεί, εκεί ακριβώς πήγαν οι φωτισμένοι άνθρωποι για να βρούνε, να πιάσουν τον προηγούμενο κρίκο της αλυσίδας που είχε διακοπεί από ένα σκοτεινό μεσαίωνα, από ένα σκοτεινό καθεστώς βουλίας του ανθρώπου και υποταγής, παρομοίως όπως και σήμερα. Κοιτάξτε, ας μην έχετε αλυσίδες, ας μην έχουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι αλυσίδες, είμαστε καθυλωμένοι. Η καθημερινότητά μας είναι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου του μεσαίωνα, που τι κάνει, επιβιώνει και έχει μια αυστηρή εξουσία που συνεχώς από πάνω του του ρίχνει και του ρίχνει και του ρίχνει βάρη του κάνει τη ζωή του ανυπόφορη, δεν έχει καμία συνέστηση, δεν έχει καμία, με συγχωρείτε, εν Δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει πόσο ο καθημερινός άνθρωπος υποφέρει. Πώς ξυπνάει το πρωί και το μυαλό του είναι τι άλλο θα μου σήμερα. Πώς θα ευημερήσει αυτός ο πολίτης. Μα δεν είναι πολίτης γιατί τους ανέχθηκε, γιατί τους ανέχεται, γιατί τους υποστηρίζει. Πώς, πηγαίνοντας να τους υποστηρίξει τους όποιους, γιατί όπως σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, όλοι ακριβώς το ίδιο είναι. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Οπότε τι κάνουμε, ενδυναμώνουμε τη δουλεία μας αποδεχόμενοι τους. Γράφει λοιπόν ο Μάρκος Αβρίλιος. Μη σπαταλάς άλλο χρόνο επιχειρηματολογώντας για το πώς πρέπει να είναι ένας καλός άνθρωπος. Γίνε εσύ αυτός. Τα νοήματα του στοικισμού είναι τόσο επίκαιρα σήμερα. Περισσότερο πιστέψτε με από κάθε άλλη εποχή. Και μπορώ να μας δώσουν λύσεις μαζί με όλα τα προηγούμενα που σας είπα. Στα διέξοδα που έχουμε. Άρα ο σκοπός του ανθρώπου, γιατί έχουμε ένα σκοπό, για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ σε αυτόν τον, τον κόσμο, σας το έχω ξαναπεί. Γιατί ζούμε. Ποιος ο σκοπός να ζούμε. Μ? Για να κάνουμε λεφτά, να κάνουμε σπίτια, ε, να, ε, να κυριαρχήσουμε απέναντι στους άλλους, να βγάλουμε μια εξουσία απέναντι στον άνθρωπό μας και όχι αγάπη όχι βοήθεια. αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας. Ο στοικός άνθρωπος σου λέει λοιπόν, ο σκοπός της ζωής σου είναι να έρθει σε αρμονία με τη φύση του ανθρώπους με το σύμπαν. Κοιτάξτε, όλα αυτά που ψάχνουμε σε ατολίτικες φιλοσοφίες, τα έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Όλο αυτό το κομμάτι της επαφής με το θείο, της αυτοβελτίωσης, όπως είναι της μόδας να λέγεται, τα έχουμε εμείς όλα. Μην τα ψάχνετε σε ανατολίτες γκουρού. Χωρίς να θέλω να μειώνω τα όποια θετικά υπάρχουν και σε άλλους πολιτισμούς που υπάρχουν βεβαίως αλλά τα έχουμε εμείς έχουμε το δικό μας σύστημα το οποίο δεν το προωθούν και δεν το ξέρουμε ποιο είναι αυτό το σύστημα και πρέπει να αναζητήσει το αγαθό και μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι αρμονικά και ευτυχισμένα σε ένα κράτος, να η σημασία του Ρωμαίου αυτοκράτορα, ο οποίος τι έκανε, έδωσε στο λαό, όπως και οι υπόλοιποι. Ε, οδήγησαν το λαό και ε, αναπόφευκτα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και την βαρβαρότητα. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Γιατί σε αυτή την πορεία, σε αυτή την πορεία, όταν έχεις να προχωρήσεις και να διαλέξεις ένα δρόμο, χωρίς να το θέλεις, θα σου έρθουν απέναντι θα σου έρθει απέναντι το αντίπαλο δέος. Δέος, με συγχωρείτε. Θα σου έρθουν αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να υπονομεύσουν το έργο σου. Οπότε και τι πρέπει να κάνεις. Να γυρίσεις στο άλλο μάγουλο. Τελείωσες. Θα πρέπει να πολεμήσεις. Θα πρέπει να αντισταθεί. Δεν θα πρέπει να υποταχθείς. Αλλά εσύ δεν θέλεις τον πόλεμο. Εσύ δεν τον επιζητάς. Και, και μας λέει ο επίκτητος το καλό και το κακό του κάθε ανθρώπου βρίσκεται στη δική του βούληση. Άρα μην ψάχνετε και όπως είπε ο Μάρκος Αβρίλιο, πριν γίνεσαι ο καλός άνθρωπος μην ψάχνεις να βρεις τους καλούς ανθρώπους γίνεσαι ο αγαθός. Και όπως λέει ο επίκτητος, δική σου βούληση είναι τι θα κάνεις. Δική σου βούληση είναι να καταλάβεις ότι πρέπει να φτιάξεις χαρακτήρα και θα πρέπει να έχεις λιγότερες, λιγότερες ανάγκες από αυτές που θέλουν να σου δείξουν ότι πρέπει να έχεις. Γιατί και αυτό έχει υποθεί η διαχείριση. Και μας λέει και κάτι άλλο. Η αρετή, μας λέει ο στοικός άνθρωπος, η αρετή είναι η πρωταρχική αξία. Ο άριστος χαρακτήρας είναι το ύψις των αγαθών. Και έχουμε το πλήρη έλεγχο από το πώς αντιδρούμε στην καθημερινότητά μας. Πώ θα τη δρούμε στην καθημερινότητά μα, Μα πανικοβάλλουν για λίγο θα πρέπει. Μα αγχώνουν για λίγο θα πρέπει. Θα πρέπει να βρούμε διεξόδου για να μπορέσουμε να αντισταθούμε. Και αυτό θα σου δείξει, θα σου δώσει την απαραίτητη αταραξία που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις στη ζωή. Και ο Μάρκος Αβρίλιος συνεχίζει. Το πρόβλημα δεν το συνιστούν οι εξωτερικοί παράγοντες, αλλά η προσωπική μας αξιολόγηση. Πώς εμείς αξιολογούμε την πραγματικότητα. Η ζωή φίλες μου και φίλοι μου δεν είναι αιώνια. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το πιο σημαντικό σε αυτή μας την ενσάρκωση που έχουμε πρέπει να βγούμε έξω και να ζήσουμε. Πρέπει να πάμε πάλι στο λατινικό Carpe Diem, άδραξε τη μέρα που το είδατε και σε εκείνη την εκπληκτική ταινία ο κύκλος των χαμένων ποιητών όπου τα παιδιά τα έκανε να βγουν από αυτό το σύστημα όπου είναι καλοκουρδισμένα με το Robin Williams καλοκουρδισμένα ανθρωπάκια που ζουν όπως θέλουν άλλοι να ζήσουμε, που ορίζουν τις ζωές μας και μας λένε τι είναι σωστό να κάνουμε και τι δεν είναι. Ναι, αυτοί είναι οι νόμοι τους που με βάση αυτούς τους άδικους νόμους μαθαίνουν τους ανθρώπους να ζουν άθλια και να σου λέει υποχρέωσή σου είναι αυτό, υποχρέωσή σου είναι εκείνο, υποχρέωσή σου είναι το άλλο και συνεχείς υποχρεώσεις και ελάχιστα δικαιώματα, δικαιώματα μόνο για να επιβιώνεις. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέεις το λέγαμε κάποτε, θα φορολογείτε. Ναι, φορολογείτε. Φορολογείτε το δικαίωμά σου να υπάρχει. Φορολογείτε το δικαίωμα να κάνεις παιδιά. Ναι, πώς θα κάνεις παιδιά. Πείτε μου, σε ποια κοινωνία θα έρθουν τα παιδιά όταν οι γονείς ξέρουν ότι η καθημερινότητα τους είναι άθλια. Για να μην για να μην λέμε πράγματα χωρίς να προτείνουμε λύσεις. Άλλωστε ο σκοπός μου δεν είναι να σας μιλήσω για αυτή την αφιλιότητα και μόνο στην οποία ζούμε όλοι μας. Άλλος με λιγότερο, άλλος με περισσότερο <coughs> μέγεθος αθλειότητας μέσα στη ζωή του και μιζέριας. Μιζέριας τεχνητής. Να γιατί ο Τζον Λοκ έρχεται το 1762 ε, ο, 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 ο Ρουσό το 1762 να γράψει το πολύ σημαντικό έργο Κοινωνικό συμβόλαιο. Όπου το κοινωνικό συμβόλαιο τόσο του Ρουσό όσο και του Τζον Λοκ ουσιαστικά που οδηγούν στη μεγάλη ανατροπή. Στη μεγάλη ανατροπή που έρχεται, γιατί πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι στο Αμερικάνικο Σύνταγμα, στο Αμερικάνικο Σύνταγμα υπάρχει σαφής αναφορά στο κοινωνικό συμβόλαιο. Γιατί το κοινωνικό συμβόλαιο λέει το εξής, ότι και αυτό οδηγεί στο διαφωτισμό. Του οποίου του διαφωτισμού είμαστε τέκνα ακόμα και οι σύγχρονες γενιές. Που ζήσαμε την ομορφιά στη ζωή μας. Που δυστυχώς <coughs> οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να την... Να την γιατί δεν την έχουν βιώσει να τη δουν αυτή την ομορφιά. Και εμείς δεν την βλέπαμε γιατί τη θεωρούσαμε τι... Θεωρούσαμε αυτή την ομορφιά αυτής της ζωής, την ανεμελιά, όπου ξυπνάγαμε, είμαστε δημιουργικοί, χαιρόμαστε τον έρωτα, χαιρόμαστε τη φύση, χαιρόμαστε τη ζωή μας, την κάθε μέρα, με τις δυσκολίες που υπήρχαν. Και τότε εμείς δεν το βλέπαμε αυτό. Γιατί δεν είχαμε γνωρίσει το χειρότερο. Και μιλάω για τη μεταπολεμική γενιά ή τις μεταπολεμικές γενιές. Και έρχεται τώρα αυτή η τις μεταπολεμικες γενιες και εστε τωρα αυτη η κοινωνια και η νέα τάξη πραγμάτων, που είναι παλιά όμως, προσέξτε να δείτε, αυτοί που ονομάζουν νέα τάξη πραγμάτων, ε, δεν είναι καινούρια, δεν είναι νέα, είναι παλιά. Είναι η παλιά τάξη της ολιγαρχίας, των ολιγαρχικών καθεστώτων που εκμεταλλεύονταν το λαό και τις ελευθερίες του. Άρα είναι η νέα παλιά τάξη πραγματών. Η οποία αμφισβητήθηκε από τους μεγάλους αυτούς. Κι όχι μόνο, δεν ήταν μόνο αυτή. Είναι και μια σειρά άλλων, όπως και ο Καντ είναι μέσα σε αυτό. Ο Τόμας Χόμπς, ο Ούγκο Γκρότιους, είναι μια σειρά μεγάλων πνευμάτων. Και πολλοί άλλοι που φτάνουν να αμφισβητήσουν αυτό το καθεστώς και να πούνε μέχρι εδώ, τέλος. Και η θεωρία του κοινωνικού συμβολέου λέει το εξής. Εμείς οι άνθρωποι παραχωρούμε στο κράτος ελευθερίες μας προκειμένου το κράτος να εξασφαλίσει την ευημερία μας το κράτος δηλαδή ουσιαστικά το κράτος τι είναι διαχειριστής οι νόμοι που θα βγαίνουν από το κράτος πρέπει να περνάνε από τη δική μας βούληση και εκεί γυρίζει ο Ρουσό και λέει ότι για να εφαρμοστεί αυτό χρειαζόμαστε σε καμία περίπτωση βεβαίως αντιπροσωπευτική γελία δημοκρατία του σήμερα χρειαζόμαστε ένα σύστημα όπου οι πολίτες θα λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις θα πείτε τώρα πως είναι δυνατόν όλα γίνονται αλλά δεν έχουν τη βούληση και βεβαίω κοροϊδεύουν τον κόσμο μπροστά στα μάτια του δεν θα πάρω θέση αλλά πρόσφατα είχαμε νομίζω ένα δημοψήφισμα όπου ένα τεράστιο ποσοστό του ελληνικού λαού τι είπε είπε όχι σε αυτή την πολιτική. Εγώ δεν εξετάζω ούτε ποιο κόμμα το έκανε, ούτε γιατί. Δεν με ενδιαφέρει. Τους θεωρώ τους μεν και τους δε γελίους, παλιάτσους. Παλιάτσους, αυτοί είναι. Σε έναν κόσμο νοημόνων, υγιών ανθρώπων, ελευθέρων ανθρώπων, <κοκοί> αυτούς θα τους βγάζαμε για να γελάμε. Όπως τα ακούτε. Αυτούς θα τους βάζαμε σε ένα θέατρο, θα τους βάζαμε όλους τον ένα δίπλα στον άλλον και θα τους βάζαμε να μιλάνε τίποτα άλλο. Μπορείτε αυτό να το δείτε βεβαίως και στη Βουλή να το δείτε. Α, δεν μιλάω μόνο για το ελληνικό, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε, αλλά μιλάω και για το ελληνικό. Αυτούς λοιπόν τους παλιάτσους, δεν είναι κακό να είσαι παλιάτσος και να δημιουργείς Οι γελοτοποιώσεις. Η γελοτοποίηση ήταν πολύ σημαντική το Μεσαίωνα ειδικά. Έτσι, γιατί ήταν ένα με την εξουσία. Η εξουσία τους δημιουργούσε. Αλλά αυτούς εδώ, εμείς, θα έπρεπε να καθόμαστε στο θέατρο ή να τους έχουμε μπροστά μας και να τους ακούμε μόνο να μιλάνε. Και μετά να σκεφτόμαστε. Έτσι λοιπόν, για να μην φύγω από το θέμα, ο ελληνικός λαός, αυτός ο λαός ο ίδιος, πρόσφατα είναι, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, που αν μην θυμάμαι κιόλα. ψήφισε για ένα συγκεκριμένο σε μια σπάνια, <laughs> σε μια σπάνια ε, δυνατότητά του να εκφράσει τη γνώμη του, πέραν των τεσσάρων ετών, γιατί τι σου λέει τώρα, με ψήφισες, άρα θα υποστείς επί τέσσερα χρόνια ή όσο άλλο αυτό το οποίο με έβαλες για να κάνω. Χωρίς να έχεις όμως τη δυνατότητα, προσέξτε το αυτό, <coughs> να πάρεις πίσω την ψήφα σου και να πεις τι. Μου είπες αυτά τα πράγματα. Τα τήρησες. Όχι. Πόσο. Οκ. Okay. Από κάθε ένα το οποίο αψήφισες κόβουμε ένα ποσοστό από την εξουσία σου, σου αφαιρούμε βουλευτές. Λέω. Ή κάτι άλλο. Έχεις δικαίωμα να παρέμβεις όταν σε... Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εάν κάποιος με εξαπατήσει εμένα, θα τον πάω στο δικαστήριο. Θα έχω τα στοιχεία, θα γίνει μία δίκη και αν με έχει εξαπατήσει θα καταδικαστεί. Αυτός που με εξαπατά καθημερινά υποσχόμενός μου ευημερία και ανάπτυξη και όλα τα άλλα τα παραμύθια. Από ποιο δικαστήριο περνάει. Το αντίθετο. Όπως ξέρετε πολύ καλά έχουν βγάλει και νόμους για να έχουν το ακαταδίωχτο. Άρα μιλάμε για μια ολιγαρχία φίλες μου και φίλοι μου. Απίστευτη, μοναδική που έχουν και το θράσος όλοι τους να τη λένε δημοκρατία. Και να λένε μάλιστα ότι ναι μεν ψήφισε ο ελληνικός λαός έτσι, σε ένα τεράστιο ποσοστό, αλλά εμείς για το συμφέρον του θα πούμε ναι. Μα τότε κατάργησες τα πάντα και τα καταργείς οφθαλμοφανέστατα μπροστά στα μάτια μας. Πώς δεν μην περιμένουμε λοιπόν όλα αυτά τα τραγελαφικά τα οποία συμβαίνουν. Ας πάμε τώρα στην ελληνική κοινωνία, τα οποία βιώνουμε καθημερινά φίλε μου και φίλοι μου. Χρειαζόμαστε λοιπόν και μάλιστα το κοινωνικό συμβόλαιο τόσο του Ρουσό όσο και του Λοκ που ουσιαστικά ήταν ε, οι σπίθες που άναψαν και εδώ θα έπρεπε η εξουσία να αναρωτηθεί μήπως θα πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο συμβόλαιο του ενδιαφέρει γιατί δυστυχώς όλα αυτά οδήγησαν σε συγκρούσεις και αναπόφευκτα επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται δυστυχώς η ιστορία. Θα οδηγηθούμε σε συγκρούσεις στο μέλλον, οι οποίες ήδη γίνονται. Μα δεν είναι προς όφελος, ούτε του κράτους, ούτε του έθνους να υπάρχει αυτή η διάσταση. Και αν θέλουν πραγματικά να έχουν μία έναν σωστό ρυθμιστικό ρόλο γιατί πρέπει να σας πω ότι γιατί εγγυάται το κοινωνικό συμβόλαιο τι την ειρηνική συμβίωση και την ευημερία αλλά λέει ο Τζον Λοκ ότι θα σας διαβάσω ακριβώς τα λόγια του αν όμως το κράτος παραμέ, παραβαίνει γιατί πριν Μίλησε πάλι για την παράδοση συνένεση των ανθρώπων για τη δημιουργία μιας πολιτικής κοινωνίας η οποία λειτουργεί με νόμους που θεσπίζει το κράτος. Ο ίδιος ορίζει το κοινωνικό συμβόλαιο ως μια δέσμευση των πολιτών έναντι στο κράτος με αμοιβαίους όρους. Προσέξτε το αμοιβαίους όρους. Δηλαδή τα άτομα παραχωρούν κάποιες από τις ελευθερίες τους με τη θέλησή τους και η πολιτεία τι κάνει εγγυάται την εξασφάλιση των φυσικών τους δικαιωμάτων την ειρηνική συμβίωση και την ευημερία όμως <coughs> και εδώ είναι το σημαντικό και δεν τα λέω εγώ σας τα διαβάζω όπως τα έχει πει ο Τζον Λοκ όπως ακριβώς διδάσκονται στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Αν όμως το κράτος παραβαίνει του όρου του συμβολέου, τότε οι πολίτες οφείλουν να, λέει ο Τζον Λόκ, δεν το λέω εγώ, να εξεγερθούν και να επαναστατήσουν. Αυτά είναι, μην τρελαθούμε κιόλα. αυτά είναι γραμμένα παγκοσμίω. Δεν κομίζω γλάφκα η Αθήνα, εις Αθήνας. Σύμφωνα με αυτά, εάν ο ηγεμόνας γίνει τυραννικός και χρησιμοποιεί την εξουσία που του δόθηκε ενάντια του λαού, τότε ο λαός έχει δικαίωμα να αντισταθεί. Και λέει κι άλλα που δεν σας τα διαβάζω για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε τι να κάνει. Γιατί μέσα σε αυτόν τον παράλογο κόσμο παρερμηνεύονται πάρα πολλά και δεν θέλω. Άρα και όπως είπε ο Ρουσό, είναι παράλογο κάποιο να παραδώσει την ελευθερία του για να την ανταλλάξει με τι, με δουλεία. Με μια δουλεία την οποία δυστυχώ τι βλέπουμε όλο και περισσότερο, φίλε μου και φίλοι μου, να απλώνεται. Και τα έχουμε πει και σε άλλα βίντεο που έχουμε κάνει για αυτή τη δουλεία, στην οποία, όπως σας είπα, εμείς είμαστε υπεύθυνοι γιατί υπακούμε, παραχωρήσαμε τις ελευθερίες μας σε ένα σε ένα καθεστώς όχι τώρα το οποίο γιγαντώνεται και αυτό προσέξτε γίνεται και σε όλο τον κόσμο δηλαδή για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή αυτά που γίνονται στη Γερμανία δεν σας λένε τίποτα τα κανάλια μ? δεν σας λένε τίποτα θα πρέπει να πας στο διαδίκτυο για να τα δεις όλα αυτά την επανάσταση που γίνεται την ειρηνική βεβαίως γιατί περί ειρηνικής αντιδράσεως ομιλούμε και αυτό είναι το ορθόν, εκεί θα πρέπει να πάμε, αλλά θα πρέπει να είναι μια αντίδραση πολιτών. Δεν σας λένε τίποτα λοιπόν για τη Γερμανία, για τις αντιδράσεις οι οποίες γίνονται, δεν τους συμφέρει. Α? Κατά τα άλλα έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερία. Το ότι πας σε μια τράπεζα σήμερα για να βγάλεις ένα λογαριασμό και σου λένε περίμενε και περίμενε και εσύ έχεις μια επιχείρηση, θα ανοίξεις επιχείρηση. Τι επιχείρηση, ποια ευημερία μα κοροϊδεύετε. Που περνάνε δύο και τρει μήνε για να σου βγάλει ένα λογαριασμό, μία τράπεζα και να σε περάσει από χίλια δυο κόσκινα. Mm. Σα είπα και την προηγούμενη φορά, πά αγοράσει ένα φορτιστή μπαταρία και σου λένε δώσε μου κινητό και καταγράφεσαι. Ποια ελευθερία. Και ότι αυτό το οποίο γίνεται πάγω σε λογαριασμό, ουσία, πότε, όταν παλιά ε, πηγαίναμε στην τράπεζα και λέγαμε καλησπέρα σα, Καλημέρα σας μάλλον, καλημέρα σας. <coughs> ήρθα για να ανοίξω ένα λογαριασμό. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς το θυμάστε αυτό. Τότε που οι τράπεζες μας γλύφαν τα παπούτσια. Λοιπόν, ήρθα να ανοίξω ένα λογαριασμό. Βεβαίω, κύριε, καθίστε, πείτε καφεδάκι, τι θέλετε, τι να σας προσφέρουμε. Τίποτα, μια χαρά. Επειδή βιάζομαι, αν μπορείτε να με Βεβαίω. Τα 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 τα. Πάρτε το βιβλιαριό σας Καλημέρα σα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Έτσι γινόταν. Έτσι ανοίγανε, παιδιά μου, εσεί οι, νέοι άνθρωποι που πάτε στην τράπεζα τώρα και σα λένε <coughs> με ένα ύφο χιλίων καρδιναλίων. Φέρε και αυτό, φέρε και το άλλο. Και γιατί το κάνει αυτό. Και πότε το έκανε. Και φέρε μου και το ε1, το ε8, το ε10, το ε50. Φέρε μου και εκείνο, φέρε μου και το άλλο. Α, εδώ έχει περάσει με πορτοκαλί, που λέει ο λόγο. Και θα σα ελέγξει και το νομικό συμβούλιο των δικηγόρων. Άρα, ο άλλο θέλει να κάνει επιχειρήση στην Ελλάδα. Πώ, πώ, ποια ελευθερία. Και να μην επεκταθώ περισσότερο. Ένα παραλογισμό πλήρη. Λοιπόν. <κυρίζει> <κυρίζει> και το άλλο μεγάλο θέμα το θέμα της υπογεννητικότητας που θα το θίξουμε σε ένα άλλο σε βίντεο, το θέμα της βία ε, βίας των νέων, μιλάνε για βία, έχουν το θράσος να βγουν να μιλάνε για βία των εφήβων. Τι δώσατε ρε στα νέα παιδιά, Πώς τους εξα... τι, τι, μέλλον τους δημιουργείτε, που παρατήσατε τα σχολεία, παρατήσατε την εκπαίδευση, παρατήσατε τα πάντα και στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα πολίτη, δεν δώσατε καμία σημασία όταν δίνατε οπουδήποτε αλλού και μιλάτε για βία των εφήβων και γενικότερα στη νέα γενιά τι τους δώσατε και μιλάτε για ένα κράτος εσείς δημιουργείτε τη βία εσείς δημιουργείτε την αντιπαλότητα εσείς δημιουργείτε τα προβλήματα τα τεράστια προβλήματα τα οποία τα περνάτε και στα νέα τα παιδιά έχετε ρωτήσει τις ανησυχίες των νέων παιδιών, την ευαισθησία που έχουν και την οποία την επιτείνεται. Τι μέλλον τους υπόσχεστε. Τι μέλλον τους υπόσχεστε. Πού θα τους βγάλετε. Σε ποια κοινωνία. Να γίνουν τι. Να γίνουν τι. Να λειτουργήσουν πώς. Με ποιους κανόνες. Και δεν τρέπεστε καθόλου γι' αυτό. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι φίλε μου και φίλοι μου. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε δούλοι. Γιατί από εκεί ξεκινάμε. Αν δεν συνειδητοποιήσει το βαθμό της δουλεία σου, το βαθμό της υποταγής του, υποταγή σου, η οποία τι είναι, να γίνει μεγαλύτερη, έχουμε και το θέμα των μετρητών, το τεράστιο θέμα, που θέλουν να σε ελέγχουν στα πάντα. Και αυτό θα το θίξουμε. Να είμαστε καλά αυτό ο πλήρης έλεγχος, αυτός ο παραλογισμός, αυτή η στέρηση της αναπνοής, όπου όλα θα πρέπει οι πολυεθνικές κλείνουν τις μικρές επιχειρήσεις, κλείνουν τους μικρούς παραγωγούς, ναι, δεν είναι καλό το λάδι του παραγωγού, μ, okay, αλλά είναι καλό το λάδι που θα το πληρώσεις μια φορά επάνω γιατί θα είναι συσκευασμένο από τη μεγάλη εταιρεία. Αλλά του παραγωγού δεν είναι καλό διότι λέει, προσέξτε το πόσο έξυπνο είναι, διότι νοθεύεται. Λες και είναι βλάκας ο καταναλωτής και δεν ξέρει ποιον το Άρα σου δημιουργούν υπέρ των πολυεθνικών, όπως η ίδια ιστορία είναι και με τα συνθετικά προϊόντα προς βρώση. Ε, με αυτές τις ακρίδες που έρχονται και όλες τις άλλες Βλέπετε όλα, όλα μπαίνουν μέσα σε αυτό το παίγνιον, σε αυτό το παιχνίδι. Το ερώτημα λοιπόν το βασικό φίλο μου και φίλοι μου που οφείλουμε να κάνουμε πρώτα στον εαυτό μας. Έχουμε κατανοήσει πόσο δούλοι του συστήματος είμαστε. Αυτό είναι το πρώτο. Εάν πούμε ότι όλα είναι καλά μ? ή γκρινιάζουμε και δεν κάνουμε πράγματα λέει ο Μάρκος Αμπλίος θα το ξαναπώ μη σπαταλάς άλλο χρόνο επιχειρηματολογώντας για το πώς πρέπει να είναι ένας καλός άνθρωπος. Γίνε εσύ αυτός. Άρα λοιπόν και το καλό και το κακό του κάθε ανθρώπου βρίσκεται όπως λέει ο επίκτητος στη δική του βούληση. Άρα λοιπόν πρώτα απ' όλα πήγαινε σε αυτό, το γνώθησε αυτόν που έχει πολύ μεγαλύτερη ερμηνεία από ό,τι νομίζουμε, πήγαινε στο ειδησιζάμινε με οιτών, ρώτησε τον εαυτό μου, και αυτό αρχαιοελληνικό, και πήγαινε και ρώτησε τον εαυτό σου. Είσαι ελεύθερος. Το δεύτερο, θέλεις να απελευθερωθείς και θα βρεις τους τρόπους. Καλό σας βράδυ.